Για το θέμα του αριστερού μπακ που ρώτησαν δύο φίλοι. Ο ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του τη δυνατότητα να κλείσει τον Ρεμπότσο, τον Πορτογάλο από την ΚΙΚΑΠ. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Περιμένει. Περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με την περίπτωση του Τζοβίγκο, να δει και που, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το μπάτζετ που θα διαθέσει για αριστερό μπακ. Περιμένει ίσως και μια καλύτερη περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνάς του. Ωραία. Δεν είναι για μένα, χωρίς να έχω ενημέρωση ή πληροφορία, η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχει παρατήσει εντελώς την περίπτωση του Μπάμπα ΟΠΑ. Δεν την έχει παρατήσει εντελώς. Δεν ξέρω σε τι σημείο είναι οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις, αν προχωράει οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για αριστερό ΠΑΚ, θα κινηθεί και για εξτρέμ, αφού τελειώσει το θέμα του Τζιόπινγκο. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το πιο έτσι, σημαντικό στα μεταγραφικά ζητήματα που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Ο Τζιόπινγκο, για τον οποίο Σαουδική Αραβία αναφέρουν σήμερα ότι είναι στην πόρτα της εξόδου από την Αλ Χιλάλ. Η Αλ Χιλάλ θέλει να φέρει άλλους ξένους ποδοσφαιριστές και να διάσει το ρόστερ από αυτούς που ήδη έχει. Ναι. Θεωρείται ο επικρατέστερος για να φύγει και αυτό που μένει να φανεί είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσει. Κατανοητό, θα ναι. Αν θα παραχωρηθεί έναντι κάποιου αντίτιμου, τι συμφωνία θα κάνει ο παίκτης με την ίδια την ομάδα για, το, για τους μήνες που απομένουν στο συμβόλαιό του. Είναι, φαίνεται να είναι τυπικό το θέμα. Η Γκαζέτα Ντέλο Σπορ από την άλλη πλευρά στην Ιταλία και έχει σημασία αυτό γιατί στην Ιταλία αρκετές ομάδες ενδιαφέρθηκαν να επαναπατρίσουν τον Πίκο. Λέει ότι είναι θέμα λεπτομεριών το να καταλήξει και να έχει πλήρη συμφωνία με τον ΠΑΟ. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Είναι οριακά τα πράγματα στην περίπτωση του Ιταλού και νομίζω ότι το τι θα γίνει με τον Τζιοβίκο θα καθορίσει και την σκηνή που θα γίνουν στις υπόλοιπες θέσεις. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ έτσι, δυνατό όνομα, με μεγάλο συγκεκριστικά. Όταν παίρνει 6 εκατομμύρια Σαουδική Αραβία, ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι θα πρέπει να δώσει αρκετά χρήματα. Ναι. Θα προσθεθεί κι άλλο ένα όνομα με υψηλές παραστάσεις, άσχετα αν ο Τζοβίνκο την άφησε την Ευρώπη νέος και για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά οκ, έχει παίκτες. Έχει ο ΠΑΟΚ, έχει να συζητάμε για όλα τα είδη.